Τα αποτελέσματα των συναντήσεων των εκπροσώπων τους με τους πολιτικούς αρχηγούς στην Αθήνα αναμένουν οι αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους με τα τρακτέρ τους ενώ τηρούν στάση αναμονής και υπό το άγρυπνο βλέμμα της ελληνικής αστυνομίας. Πάντως, οι Θεσσαλοί αγρότες ευνηδίασαν την αστυνομία όταν προχώρησαν πεζοί σε ολιγόλεπτο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας για 1/4. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία και να υπάρξει για το διάστημα εκείνο εκτροπή μέσω πλατικάμπου. Έτοιμοι να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες κινητοποιήσεις εμφανίζονται και οι αγρότες του Δήμου Βυσαλτίας Σερών που παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της Μαυροθάλασσας. Παράλληλα, σε σύσκεψη αγροτοσυνδικαλιστών της ΠΑΣΥ, οι αγρότες της Αργολίδας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις από την Τετάρτη με μπλόκα στους δρόμους. Από εδώ και στο εξής, η στάση των αγροτών θα κρυθεί από τις πολιτικές αποφάσεις και απαντήσεις των πολιτικών, δήλωσε ο Γιάννης Παναγής, μέλος της αντιπροσωπείας των αγροτών που βρίσκεται στην Αθήνα και είχε την τρίτη επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Η αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύει σε μείζον το ζήτημα των ετοιμάτων των αγροτών με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητεί με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής τη διεξαγωγή προημερησίας διατάξεως συζήτηση για τα προβλήματα του κλάδου. Η πολιτική που έχει ήδη αποφασιστεί και έχει ήδη ψηφιστεί στη Βουλή, η μνημονιακή πολιτική, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμο από τον δρόμο της διεκδίκησης δίκαιων δυνάμεων. Διότι σήμερα δεν μείνεται μονάχα το αγροτικό εισόδημα και ο αγρότης. Λείπεται ισοδύναμα και οριζόντια μέσα η ελληνική οικογένεια. Και άρα εδώ θέλει φαντασία, σχεδιασμό, στο τραπέζι της επόμενης σύσκεψης των κυβερνητικών εταίρων θα θέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, τα αιτήματα των αγροτών, όπως δεσμεύθηκε στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αγροτών. Πάγια αρχή μας είναι ότι καμία κινητοποίηση δεν μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο. Και όπως είχαμε μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι πιστεύουμε ότι η οριμότητα, η πολιτική και η κοινωνική οριμότητα του αγροτικού κόσμου και των εκπροσώπων του θα βοηθήσει να μην υπάρξει ταλαιπωρία των πολιτών, ταλαιπωρία της κοινωνίας, των τοπικών κοινωνιών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αντί να έχουμε κινητοποιήσεις, θα έχουμε διάλογο και λύσεις. Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες εξέφρασε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνος Καμένος, ο οποίος συναντήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή με εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας για την ενότητα, την ανασυγκρότηση του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ο κ. Καμένος εξέφρασε την πλήρη συμφωνία του με τα αιτήματα των αγροτών και υποστήριξε ότι στόχος της μνημονιακής πολιτικής είναι η κατάργηση της πρωτογενούς παραγωγής και η εξαθλίωση των αγροτών. Σήμερα με τους συναντήτες βουλευτές κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων συναντηθήκαμε με την Πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Αγρότες από όλη την Ελλάδα, από διαφορετικές παραγωγές, κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ήθελαν να μας εκθέσουν τα προβλήματά τους. Είναι απόλυτα σαφές ότι η προσπάθεια της Τρόικας, αλλά και των υπαλλήλων της Τρόικας, δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης, είναι να σταματήσει η πρωτογενής παραγωγή. Μετά την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας, έρχεται η βαριά φορολόγηση των αγροτών, η επιβάρυνση του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και μια σειρά μέτρων που οδηγούν στην ουσιαστική κατάργηση της πρωτογενούς παραγωγής. Δηλώνω ξεκάθαρα ότι θα συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη συζήτηση προημερησίας διατάξεως που ζήτησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεύτερον, θα καταθέσουμε τροπολογία που αφορά το πετρέλαιο, το γεωργικό πετρέλαιο, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα, που δεν έχει κόστος αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση, δεν μπορεί να ισχυριστεί δηλαδή ότι εκταμιεύει, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αγρότες να πάρουν μια ανάσα για να υπάρξει παραγωγή. Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κυρία Αλέκα Παπαρίγα, σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις σχολίασε: «Δεν μπορεί να χωρίσουμε τεχνητά την αγροτική παραγωγή από τη βιομηχανική παραγωγή και από όλους τους άλλους τομείς και τις δραστηριότητες που απασχολούν εργαζόμενους. Εδώ μπορεί να δει κανείς μια καθαρή αναμέτρηση. Από τη μία μεριά βρίσκονται οι αγρότες που έχουν δίκαια αιτήματα και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα ΜΑΤ της κυβέρνησης που έχει βάλει στοίχημα να σταματήσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις και να απελευθερώσουν τους δρόμους.
όσοι ελεύθεροι και να είναι οι δρόμοι της χώρας μας, όταν ο λαός πεινάει και υποφέρει αυτή την ανελευθερία δεν μπορεί να την ανεχθεί και αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα πληρώσει ακριβά. Και όσοι στηρίζουν και ανέχονται την πολιτική της θα πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά.